Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Η πιθανότητα, κάνουμε κάτι, μια κλινική δοκιμή, που δεν την έχει χρηματοδοτήσει μια φαρμακευτική εταιρεία, ή ότι δεν την έχει σχεδιάσει μια φαρμακευτική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, και βγάζουμε αρνητικά αποτελέσματα. Με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Έχει πιθανότητες αυτό το πράγμα να δημοσιευτεί σε κάποιο καλό περιοδικό, τις ίδιες τουλάχιστον που θα είχε αν είχε θετικά ευρήματα αυτή η μελέτη? Όχι. Όσοι από εσάς έχετε περάσει τα θέματα με τη διατριβή σας και έχετε βγάλει αρνητικά αποτελέσματα, υπήρχε ακόμα και η δοξασία μέσα στις ίδιες τις σχολές, στην επιστήμη δηλαδή, στον χώρο της επιστήμης μέσα, ότι δεν έβγαλα θετικά αποτελέσματα, είχα αρνητικά αποτελέσματα. Πού να τολμήσω να πάω? Για τολμήστε να τα δημοσιεύσετε. Όταν έρχεται η ιστορία να μάθει κανείς πώς διαβάζει τα systematic reviews και τις μεταναλύσεις, εκεί είναι το μεγάλο κουμπί της αλέξενας. Τελικά, τα στοιχεία εκείνα τα οποία δημιουργούν τη θετική διαφορά σε σχέση με εκείνες τις άλλες μελέτες που έχουν τα αρνητικά. Πόσες είναι οι μεν, πόσες είναι οι δε για να βγάλεις τους μέσους όρους και να βγάλεις εκείνα τα ωραία σχηματάκια που λέει «Α, υπερβαίνουμε, είναι στο συν ένα η όλη ιστορία, άρα είναι υπέρ αυτού του πράγματος». Μαθηματικά ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο σφάλμα από αυτή την ιστορία. Για το ghostwriting, το πώς μπορεί κανείς να βρει ανθρώπους να του γράψουν ό,τι θέλει, δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα. Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει και το οποίο μας το έχουν προωθήσει οι εταιρείες σαν την ωραία εναλλακτική λύση, κοιτάξτε να δείτε κύριε Μητρόπουλε, δεν ήσασταν από τις πρώτες επιλογές για να συμμετέχετε ή το κέντρο σας δεν είχε τα κριτήρια για να μπορέσει να κάνει σωστά την κλινική μελέτη στην πανευρωπαϊκή. Μπλα 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 μπλα, διότι ο ελληνικός ΕΟΦ ή ο Μητρόπουλος ο ίδιος ή οποιοδήποτε Μητρόπουλος δεν τα καταφέρνει. Αλλά τώρα, επειδή σας αγαπάμε πάρα πολύ σαν Μητρόπουλο εμείς, η εταιρεία που είμαστε στην Ελλάδα, κάντε μας μια αίτηση να κάνετε ένα investigators initiated trial. Σας χρηματοδοτήσουμε για αυτό το πράγμα. Και έρχεται η θλιβερή στιγμή που έρχεσαι να υπογράψεις ένα συμβόλαιο, εάν σου δώσουν αυτά τα λεφτά, σε ποιον ανήκουν τα αποτελέσματα. Μπορείς να τα δημοσιεύσεις ευθύς εξ αρχής. Για την ιστορία των στοιχείων από τις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας. Το investigators initiated trial, τι είναι η ιδιοκτησία τα στοιχεία? Βάλτε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα. Και βέβαια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν editor στο British Medical Journal, πιστεύω ότι ένα από τα πιο σεβαστά περιοδικά του κόσμου, με ακραίες απόψεις μερικές φορές σε μερικά πράγματα, αλλά αυτό ήθελα να πω πριν. Τουλάχιστον πίσω κουνάει λίγο τα νερά. Τι είπε? Ότι ουσιαστικά τα ιατρικά περιοδικά αποτελούν την επέκταση των φαρμακευτικών εταιριών. Δεν είναι τυχαίο που στο European Urology, και το παίρνω και έχω επίγνωση ότι επιλέγω το European Urology να πω, ότι κατά διαβολική σύμπτωση η διαφήμιση που θα μπει εκεί πέρα μέσα έχει άμεση σχέση με το τι άρθρα θα δημοσιευτούν. Αν πάει κανείς όμως να το κάνει αυτό το πράγμα στο JAMA, γιατί είχα την τύχη να κουβεντιάσω με μια καθηγήτρια που είναι η editor του JAMA τα τελευταία χρόνια, αυτή διώχνει τις διαφημίσεις, δεν θα διαφημίσει ποτέ την ίδια μέρα, στο ίδιο τεύχος που θα δημοσιευτεί συγκεκριμένο φάρμακο, μια κλινική μελέτη να δημοσιεύσει, να δεχτεί δημοσίευση της εταιρείας που παράγει αυτό το φάρμακο. Πόσα επιστημονικά περιοδικά την κάνουν αυτή την ιστορία και δεν έχουν και στο ωραίο τους περιτύλιγμα απ' έξω τη διαφήμιση ευθύς εξ αρχής για να σε παραπέμψει μέσα κατευθείαν. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Η περίφημη ιστορία της δήλωσης της σύγκρουσης συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων στην άσκηση της κλινικής ιατρικής καθημερινά. Με πήγε το ταξιδάκι μου πλήρωσε η εταιρεία ΤΑΔΕ στο Πανευρωπαϊκό. Αυτό το πράγμα με επηρέασε. Μου έδωσε ένα δωράκι στη γιορτή μου, μου έστειλε 2 μπουκάλια κρασί. Με επηρέασε. Φτάνει η νομοθεσία που είπε στην Αμερική ότι δεν μπορείς να πάρεις δώρο παραπάνω από αξίας πάνω από 100 δολάρια. Τι σε επηρεάζει? Ποια είναι η τιμή του καθενός που μπορεί να σε επηρεάσει? Σαν ακαδημαϊκός όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ πιο πολύ στην ιστορία πώς επηρεάζει η οποιαδήποτε τέτοιου δραστηριότητα
την έρευνα, τη διδασκαλία και τις επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. Και τελικά όταν καλούμε να δηλώσω ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, πήρα educational grant από την τάδε εταιρεία, η άλλη εταιρεία μου έκανε travel expenses, η άλλη εταιρεία μου έχει καλύψει επιστημονικές ανάγκες. Αν το δηλώσω αυτό το πράγμα ευθύς εξ αρχής, ή στην ομιλία μου ή στο paper το οποίο θα δημοσιεύσω, έτσι που έχει από κάτω, conflict of interest κλπ. Κλπ. Τελικά, λούστηκα στα νερά του Γάγκη, εξαγνίστηκα και είμαι ωραίος και καλός στην κοινωνία, θα με αποδώσουν ως αθώα και λευκή περιστερά. Δεν νομίζω. Η καπηλεία τώρα, το να επεκτείνει κανείς τις ενδείξεις, είναι μια άλλη ιστορία τεχνικής. Και μια άλλη ιστορία τεχνικής είναι αυτό που σας είπα, γιατρέ μου. Συγγνώμη για το γιατρουδάκια, ήταν ακριβώς το πώς αισθάνομαι ότι μας αντιμετωπίζουν όλους μας. Δεν είχε καμία σχέση προσωπική, έτσι. Αισθάνομαι την ολότητά μας, πώς μας έχουν βάλει σε κάποια γραφεία μέσα και κοιτάξτε να δείτε, α, ο κύριος Μητρόπουλος ανήκει στους high flyers. Αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε έναν εύκολο τρόπο και γρήγορο τρόπο και νέο τρόπο να ικανοποιήσει τον άρρωστό του. Έτσι. Και ή από την άλλη μεριά είναι συστηματικά είναι πολύ συντηρητικός. Έχετε κατηγοριοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, εκ των προτέρων, τουλάχιστον από τις σοβαρές εταιρείες που στέλνουν τους σοβαρούς ιατρικούς επισκέπτες να σας δουν. Και γι' αυτό το λόγο έχει χρησιμοποιηθεί το μάρκετινγκ προηγουμένως, η επιστήμη του μάρκετινγκ, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, όλα αυτά τα οποία μας είπατε, για να μας φτιάξουν τα κουτάκια και να πούνε ότι αυτόν θα τον χειριστώ εγώ έτσι. Θα πάω εγώ στον Αλιβιζάτο και θα του μιλήσω για πράγματα που δεν έχουν σχέση με αποδεδειμένη με EBM και με level of evidence, θα με πετάξει έξω από το γραφείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο να τον προσεγγίσω και φαίνεται ότι τους βρίσκουμε.